από τις αρχές Αυγούστου, όταν έσκασε αυτή η υπόθεση, εγώ είπα ότι ο κ. Μητσοτάκης, αν εννοεί τη συγγνώμη που λέει, πρέπει να πάει σε εκλογές και να μην είναι υποψήφιος. Πάνω σε ποια βάση το είπα? Δεν κάνει διαφορά αν παρακολουθείς έναν Έλληνα ή μία Ελληνίδα παράνομα σε αυτόν τον τόπο ή αν παρακολουθείς πέντε παράνομα. Από τον ένα ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί η θεσμική εκτροπή ξεκινάει με μία μόνο κίνηση. Την ώρα που αποφασίζεις για οποιουσδήποτε προσωπικούς λόγους ή μικροκομματικούς λόγους να χρησιμοποιήσεις το κράτος ενάντια στους πολιτικούς αντιπάλους. Και ακριβώς αυτό έκανε ο κ. Μητσοτάκης και φάνηκε αυτό από το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει μια πολύ απλή ερώτηση, γιατί παρακολουθούσε τον κ. Ανδρουλάκη. Αυτό το λέω για να πω ότι εκείνη την ώρα που τα έλεγα εγώ αυτά δεν υπήρχε κανένα άλλο κόμμα το οποίο να μιλούσε για τόσο πόσο ριζική αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Τώρα, επαναλαμβάνω αυτά που είπα πριν, γιατί θεωρώ ότι έχουν σημασία. Μην προσπαθούμε να παίξουμε με ταμπέλες πάνω σε θεσμούς. Κάθε θεσμός έχει την προσωπική του πολιτική τοποθέτηση. Μένα δεν με ενδιαφέρει αν ο κύριος Ράμος ή οποιοδήποτε άλλος έχει οποιαδήποτε συμπάθεια απέναντι σε ένα κόμμα. Εγώ παρακολουθώ τη δουλειά του. Εφόσον η δουλειά του είναι η διαφάνεια, προφανώς όσοι από εμάς θέλουμε τη διαφάνεια και ο κύριος Ράμος, θα έχουμε μία, όπως την είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, λειτουργική σχέση. Εκ των πραγμάτων συμβαίνει αυτό. Αφού αυτός είναι ο θεσμός μέσα από τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στη διαφάνεια, προφανώς εκεί πάνω θα στηριχθούμε. Λοιπόν, η λειτουργική αυτή λοιπόν σχέση υφίσταται. Υφίσταται από την ώρα που έχει ο Πρωθυπουργός παραβιάσει νόμους και ο μόνος τρόπος να δούμε το μέγεθος παραβίασης και το τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε την κατάσταση είναι να πάμε στη Βουλή. Εκεί δηλαδή που υποτίθεται ελέγχεται ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός έχει κάνει ό,τι είναι δυνατόν να απαξιώσει τη Βουλή από το να του κάνει έλεγχο. Και εγώ ρωτάω, αν αύριο, και αυτό είναι μια ευθεία ερώτηση και στον κύριο Κουμουτσάκο, αν αύριο στη θέση του οποιοδήποτε κυρίου Κοντολέοντα είναι ο κύριος Τζανακόπουλος και χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που εσείς καλλιεργείτε αυτή τη στιγμή για να μην λάμψει η αλήθεια, τι θα λέτε τότε στον ελληνικό λαό? Θα λέτε ότι όχι, μας προσβάλλει η συμπεριφορά του Α ή του Β επειδή έχει την τάδε ταμπέλα, ή θα παραδεχτείτε ότι εσείς ανοίξατε την πόρτα για να χρησιμοποιείτε η ΕΕΠ κομματικά? Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα, το οποίο προέρχεται από μια μανία συγκέντρωσης εξουσίας μέσα στο Μαξίμου, το οποίο έχει φτάσει στα άκρα πλέον και το οποίο δυστυχώς έρχεται να υπερασπιστεί τώρα όλη η Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει την κρίση να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος το οποίο δημιουργείται με τη στάση την οποία κρατάει. Και το λέω αυτό διότι έκανα μια πολύ απλή ερώτηση πριν. Mm-hmm. Οποιαδήποτε συνεργασία αύριο με τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα φανταστεί ότι είναι πραγματικά μια συνεργασία η οποία βασίζεται πάνω σε μια πολιτική σύγκληση και πώς θα φανταστούν ότι είναι προϊόν ενός εκβιασμού με στοιχεία τα οποία μπορεί να έχει μάθει κάποιος από ένα τηλέφωνο το οποίο παρακολουθούν. Θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο να βάζουμε την ένταση που έχει δημιουργηθεί στο πολιτικό σκηνικό γύρω από το θέμα των εκλογών. Και θα πω γιατί το θεωρώ επικίνδυνο. Ναι. Διότι οι εκλογές δεν είναι κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών τελειώνει το θέμα το οποίο έχει ανοίξει ή λύνει το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα δημοκρατίας στη χώρα, το οποίο προέρχεται από μια μανία συγκέντρωσης εξουσίας μέσα στο Μαξίμου, το οποίο έχει φτάσει στα άκρα πλέον και το οποίο δυστυχώς έρχεται να υπερασπιστεί τώρα όλη η Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει την κρίση να καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος το οποίο δημιουργείται με τη στάση την οποία κρατά.
θεωρήσουμε ότι η ΑΔΑΕ είναι η μόνη υπεύθυνη να δώσει λύση. Η κυβέρνηση είναι επίσης υπεύθυνη να δώσει λύση και δυστυχώς κάνει ό,τι μπορεί αυτή τη στιγμή για να μην δοθεί λύση ποτέ.